Στην οικονομία θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί από σήμερα Δευτέρα, 20 του μήνα, εδώ στην Κρήτη θα βρίσκεται η διοίκηση της Eurobank. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, συνοδευόμενοι από αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, κλιμάκιο ανώτερων στελεχών και οι οποίοι θα έχουν πολυάριθμες συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων σε όλη την Κρήτη, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως επίσης θα επισκεφθούν και όλα τα καταστήματα και τις υπηρεσίες της τράπεζας στο νησί. Θα καλημερίσω για να έχουμε μια κουβέντα για την οικονομία και όλα αυτά τα οποία αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, αρχής γενομένης από σήμερα, τον Γενικό Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής της Eurobank, κύριο Ιάκωβο Γιανακλή. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας. Καλά να είστε και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Είπα και το ακούσατε ότι κύριε Γιανακλή θα συναντηθείτε με πάρα πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες που θα μείνετε στην Κρήτη. Εκπροσώπους επιχειρήσεων, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκή κοινότητα και θα επισκεφτείτε σαφέστατα και τα καταστήματα και τις υπηρεσίες της τράπεζας στο νησί. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της επίσκεψης στην Κρήτη? Σωστά τα λέτε. Έχουμε να επισκεφτούμε και πελάτες μας και φορείς και τους συνεργάτες μας και τα στελέχη της τράπεζάς μας, των καταστημάτων μας, των επιχειρηματικών μας κέντρων. Ο σκοπός μας είναι ότι με το που βρήκαμε την ευκαιρία αμέσως μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, ξαναεπισκεφτόμαστε την Κρήτη, γιατί τη θεωρούμε ότι είναι πραγματικά μια περιοχή που έχει σημαντική επιχειρηματική προτεραιότητα για την επέκταση των εργασιών μας. Θεωρούμε ότι η Κρήτη είναι μια οικονομία πραγματικά ολοκληρωμένη, έχει πάρα πολλούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται και μπορεί να πρωταγωνιστεί στον τουρισμό, αλλά δεν είναι μόνο ο τουρισμός που πραγματικά η Κρήτη είναι μια εξαιρετική οικονομία. Έχει τον αγροδιατροφικό τομέα, έχει δευτερογενή τομέα, έχει πάρα πολλά παραδείγματα κλάδων στα οποία έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και ο τρόπος που έχει αναπτυχθεί το νησί μας κάνει εμάς να θέλουμε να βρισκόμαστε κοντά στην Κρήτη, γιατί θέλουμε πραγματικά να διευρύνουμε τις εργασίες μας όσο περισσότερο γίνεται στην περιοχή σας. Είπατε μετά την πανδημία επίσκεψη στην Κρήτη, η δεύτερη ωστόσο κατά σειρά, διότι αν δεν κάνω λάθος τις προηγούμενες ημέρες ήσασταν στην Δυτική Ελλάδα για να μπορέσετε να συζητήσετε όλα αυτά για τα οποία μας κάνατε ιδιαίτερη αναφορά. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, εάν συμφωνείτε και εσείς κύριε Γιανακλή. Φυσικά, φυσικά. Ωραία, για να δούμε πώς μπορείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά να συμβάλλετε ως Eurobank στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις, γιατί είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Κοιτάξτε, αν κοιτάξει κανείς τον επιχειρηματικό κόσμο, θα δει ότι τα τελευταία χρόνια αυτά της κρίσης που περάσαμε έχουν απομειωθεί πάρα πολύ οι επενδύσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις στις ίδιες τους επιχειρήσεις. Άρα, αν κοιτάξει κανείς την αξία αυτών των επιχειρήσεων, θα δει ότι οι αποσβέσεις τους ήταν τόσες πολλές που πραγματικά κτίρια, μηχανήματα κτλ., όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αξίας, γιατί δεν γινόντουσαν νέες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, όπου έχουν εγκριθεί πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία είναι ειδικά για την Ελλάδα και τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις μας. Παραδείγματος χάρη, έχει ήδη ανακοινωθεί το Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ένα τεράστιο κονδύλι που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις μας. Ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ. Προγράμματα που ίδιες οι τράπεζες φέρνουμε για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά διαθέσιμα προγράμματα εκεί πέρα έξω, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές, να επενδύσουν στο προϊόν τους, να σκεφτούν την επόμενη μέρα των επιχειρήσεών τους πώς πραγματικά θέλουν να τη δουν οι ίδιοι επιχειρηματίες και εμείς ως τράπεζα να είμαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουμε να διαλέξουν τι πραγματικά είναι το καταλληλότερο για την επιχείρησή τους και να μπορέσουν να αναπτύξουν τις εργασίες τους. Ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Γιατί αν αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, θα καταφέρουμε να αναπτυχθούμε και εμείς μαζί τους. Άρα είναι βασικός μας σκοπός αυτός, πώς θα τους βοηθήσουμε. Με ιδιαίτερη έμφαση να φανταστώ από τα λεγόμενά σας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εμείς η αλήθεια είναι ότι επικεντρωνόμαστε σε όλες τις επιχειρήσεις, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη,
προσπαθώντας να πραγματικά να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες τους. Και το μοντέλο λειτουργίας της τράπεζάς μας αφορά όλες τις επιχειρήσεις, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Τώρα, ειδικά για τις μικρότερες που λέτε, μια και είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας μας, ναι, και σε αυτές έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα τα προηγούμενα χρόνια. Να δώσω ένα παράδειγμα, τα χρόνια της κρίσης, από το 20 και μετά, αν υπολογίσει κανείς, έχουμε χρηματοδοτήσει περισσότερες από 18.500 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τζίρο δηλαδή μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας. Και έχουμε δώσει πάνω από 1,7 δισεκατομμύριο μέσα στα χρόνια της κρίσης. Mm-hmm. Άρα ναι, είτε πρόκειται για μικρές, είτε πρόκειται για μεγάλες, είτε πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, είμαστε πάντα εκεί, πάντα δίπλα, να βοηθήσουμε να μεγαλώσουμε επιχειρήσεις αυτές. Μάλιστα. Απαντάτε λίγο πολύ στο ποιοι είναι τελικά εκείνοι, και έτσι προλαμβάνετε το ερώτημα, που θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο από τη δική τους την πλευρά οι επιχειρηματίες. Τι πρέπει να κάνουν, και ρωτάω, γιατί γνωρίζουμε, κάνατε μία αναφορά ότι το τελευταίο διάστημα, απλά το κάνω λίγο πιο εξειδικευμένο, υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά πότε πιστεύετε ή εκτιμάτε ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε, κυρίως οι επιχειρηματίες να βλέπουν τον αντίκτυπό τους στην πραγματική οικονομία, και ποια είναι εκείνα που κυρίως επιλέγονται, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, ε? Σωστά, το λέτε πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά την απάντηση, όπως καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και πολλές φορές αυτό είναι κάτι που μπορεί να μπερδεύει. Γιατί είναι δύσκολο ένας επιχειρηματίας να γνωρίζει σε βάθος τις δυνατότητες από το κάθε πρόγραμμα, τι είναι επιδότηση, τι είναι δάνειο, ποια προσφέρει τους καλύτερους όρους. Άρα νομίζω αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό που καταλαβαίνουμε από τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε είναι να μπορέσουν να βρουν κάποιον για να τους εξηγήσει τι ταιριάζει καλύτερα στην κάθε επιχείρηση, πώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο όλα αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν και να βρει το καλύτερο για την επιχείρησή του. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε εμείς για να εξυπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη είναι να έχουμε εξειδικευμένους συμβούλους μέσα σε όλα μας τα καταστήματα, όπου αν απευθυνθούν οι επιχειρήσεις, μπορούν με πάρα πολλά εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας να τους καθοδηγήσουμε τι ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρηση. Και μάλιστα, επειδή κάποια από αυτά έχουν και διαφορετικό χρονισμό, αλλά είναι ήδη διαθέσιμα, άρα θα είναι διαθέσιμα σε κάποιους μήνες, μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε και πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν ποιο πρόγραμμα καλύτερα και σε ποια χρονική στιγμή. Ενώ παράλληλα υπάρχουν ήδη προγράμματα τα οποία εμείς σαν τράπεζα έχουμε φέρει σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και μπορούν να τα εκμεταλλευτούν ακόμα και τώρα. Αυτό που λέτε για το πότε θα περάσει στην οικονομία, θέλω να πω ότι μπορούν άμεσα να εκμεταλλευτούν προγράμματα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς πελάτες μας οι οποίοι έχουν επενδυτικά πλάνα και οι οποίοι έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από εμάς, θα έλεγα και με αρκετά ευνοϊκούς όρους για αυτούς, για να εκτελέσουν τα προγράμματά τους. Ο λόγος είναι ότι δεν περιμένουμε μόνο το Ταμείο Ανασυγκρότησης, τον Αναπτυξιακό, τον ΕΣΠΑ. Ναι. Τα προγράμματα που ήδη έχουμε φέρει, όπως είναι το Pan-European, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ από τις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν τα πλάνα τους και να μην περιμένουν πότε θα υπάρχουν όλα διαθέσιμα στο τραπέζι. Και αυτό το κάνουν σε συνεργασία με τους συμβούλους μας ή ακόμα και αν χρειαστεί, έχουμε συνεργασία με μελετητικά γραφεία όπου μπορούμε να τους στείλουμε και να τους κάνουν μελέτες εξειδικευμένες για τις επιχειρήσεις. Ναι, όλα αυτά που λέτε καλά είναι, αλλά από την άλλη δεν ισχύει εκείνο που ακούγεται. Λένε οι επιχειρηματίες πολλές φορές ότι οι τράπεζες κρατούν κλειστή τη στρόφιγγα των δανείων για τους επιχειρηματίες. Κοιτάξτε, να σας δώσω ένα-δύο στοιχεία σε αυτό που λέτε για να δείτε ότι εμείς προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες. Σας είπα πριν ότι μόνο στα χρόνια της κρίσης έχουμε δώσει 18.500 νέες δανειοδοτήσεις μόνο στις μικρές επιχειρήσεις. Να το πάω στην Κρήτη για να καταλάβετε. Από την τελευταία μας επίσκεψη μέχρι σήμερα έχουμε δανειοδοτήσει 2.000 επιχειρήσεις ακόμα. Άρα είμαστε συνεχώς δίπλα του. Να σας δώσω, δίπλα στην κάθε επιχείρηση και στο δάνειο που έχει. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι εμείς προσπαθούμε και είμαστε πάντα εκεί. Έχουμε τόσα προγράμματα, όπως σας είπα, όπου όταν έρθει μια επιχείρηση σε εμάς, μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα με αποτέλεσμα, φανταστείτε ότι 8 στα 10 δάνεια επιχειρηματικά τα οποία γίνονται στην τράπεζά μας έχουν εγκριθεί. Από την τελευταία μας επίσκεψη μέχρι τώρα έχουμε εγκρισιμότητα 8 στα 10. Άρα, εάν πραγματικά μια επιχείρηση θέλει να αναπτυχθεί, θα είμαστε δίπλα και θα βρούμε τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε οποιοδήποτε επιχειρηματικό πλάνο είναι βιώσιμο, με τον τρόπο που θα είναι ο πιο κατάλληλος για την κάθε επιχείρηση.
επιχειρηματικό πλάνο βιώσιμο. Για μείνετε λίγο παραπάνω εκεί, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει ένα κόστος. Ποιο είναι το κόστος για τα προγράμματα, κύριε Γιανακλή, είναι ένα ερώτημα. Γιατί ξέρουμε ότι η εποχή του φθηνού χρήματος έχει τελειώσει. Φαντάζομαι από τη δική σας την πλευρά και εσείς θα το βλέπετε και θα το ακούτε, θα το αντιλαμβάνεστε ή θα το λέτε. Η αγορά ήδη προεξοφλεί την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο. Η κυρία Λαγκάρτ το έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Πώς επηρεάζει αυτό όμως την πιστωτική επέκταση και γιατί φαντάζομαι ή καταλαβαίνω με βάση την κοινή λογική ότι για να δανειστεί μια επιχείρηση απαιτείται πάντα κάποια εξασφάλιση? Ναι, να σας πω για το πρώτο σας ερώτημα που αφορά το κόστος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά προγράμματα τα οποία διαφέρει και το κόστος το οποίο θα έχει. Και το κόστος για κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τις εξασφαλίσεις που έχει, από την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, από πάρα πολλά πράγματα. Όμως, επειδή έχουν βγει όλα αυτά τα προγράμματα που έχουμε φέρει με τους φορείς ή ακόμα και με τους ελληνικούς φορείς, ξένους και ελληνικούς φορείς, μπορούν να ξεκινήσουν οι δανειοδοτήσεις, να σας δώσω καταλάβετε, από 3,5-4%. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, υπάρχουν επιχειρήσεις και επενδυτικά πλάνα που εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει, που τα κόστη για να χρηματοδοτηθούν οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτού του μεγέθους. Και φυσικά, ανάλογα τις εξασφαλίσεις που υπάρχουν, έχει και ανάλογη χρηματοδότηση και κόστος για την κάθε επιχείρηση. Για το δεύτερο θέμα που θίγεται, που είναι και αυτό των εξασφαλίσεων, που πολύ σωστά το θέτεται, επίσης τα προγράμματα που έχουμε μπορεί να εξασφαλίσουν εγγύησεις σε επιχειρήσεις που δεν έχουν να βάλουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις νέες εκταμιεύσεις που έχουμε κάνει στο 2022, το 70% αυτών των εκταμιεύσεων είναι σε συνεργασία με φορέα που δίνει εγγύησεις. Άρα το περίπου 80% της δανειοδότησης είναι με εγγύηση από το φορέα και δεν χρειάζεται η επιχείρηση να βάλει δικές της εγγύησεις. Τι θέλω να πω, ανάλογα με το προφίλ της εταιρείας που θα μας έρθει, θα βρούμε και εγγυοδοτικό πρόγραμμα να την εντάξουμε και κάποιο σωστό κόστος που να μπορεί η επιχείρηση να φτιάξει μια δανειοδότηση που να τη βολεύει με βάση τα χρηματοοικονομικά της. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις στο τραπέζι, αρκεί να μιλήσουν μαζί μας οι επιχειρήσεις και θα τους βρούμε μια λύση. Μάλιστα. Ξέρετε, επιχειρηματικότητα και τουρισμός. Για πάμε να το παντρέψουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί εσείς λέτε από την δική σας την πλευρά ότι τουριστικά, αν μη τι άλλο, η δυναμική της Ελλάδας και της Κρήτης είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ μεγάλη, αλλά από την άλλη και διαχρονική είναι η στήριξη του τουριστικού κλάδου από τη Eurobank. Πώς ακριβώς το εννοείτε? Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν για το πρώτο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό και όπως αγγίξετε το κομμάτι το πώς πηγαίνει, είναι όντως ενθαρρυντικά και τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε από τις αφίξεις τουλάχιστον τον Απρίλιο είδαμε ότι αγγίξαμε σχεδόν το 19 και νομίζω το ίδιο ισχύει και για τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης. Ενώ και οι διανυκτερεύσεις είναι πάνω από το 80% του 19. Άρα έχουμε μια πρώτη εικόνα τουλάχιστον που δείχνει πολύ θετικά σημεία για τον τουρισμό. Τώρα εμείς όπως ξέρετε, είμαστε και η Τράπεζα του Τουρισμού, συμμετέχουμε και στο ΣΕΦΕ με μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ στρατηγικό για τη χώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε όλοι μας να αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος. Εμείς, όπως ξέρετε, ακόμα και στις δύσκολες περιόδους, βγήκαμε πρώτοι και στηρίξαμε τον τουρισμό με ένα πακέτο 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ. Που είπαμε για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Δύσκολη περίοδη για εσάς, φαντάζομαι, η πανδημία, έτσι. Από η περίοδος μετά, αυτή. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το 20 και μετά, μόλις ξεκίνησε η πανδημία, σε μια δύσκολη περίοδο βγήκαμε να στηρίξουμε το τουρισμό και φτιάξαμε ένα πακέτο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να έχουν τη δυνατότητα επιχειρήσεις και να διαχειριστούν παλαιότερα δάνεια, αλλά πολύ περισσότερο και να πάρουν νέα δάνεια για να στηρίξουν το νέο άνοιγμα μετά το πέρας της πανδημίας. Μια μικρή παρένθεση μόνο και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Τον ιρμό της σκέψης σας, αλλά όλα αυτά τα μηνύματα τα παίρνετε από τους πελάτες σας σε ό,τι έχει να κάνει και τα μεγέθη που αναφέρατε με την τουριστική κίνηση πριν από λίγο? Τα παίρνουμε και από τα δημοσιευμένα στοιχεία και από τους πελάτες μας. Μάλιστα. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ θετικά σημεία για το πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Ωραία. Συγγνώμη, μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι, φυσικά. Άρα, τον τουρισμό τον βοηθήσαμε και στις δύσκολες περιόδους και θα συνεχίσουμε να τον βοηθάμε. Παράλληλα με αυτό, έχουμε φτιάξει ένα πακέτο, το Business Banking Τουρισμός, που υπάρχει, είναι στον αέρα τα τελευταία 12 χρόνια. Και είναι πάλι και για τις μικρότερες επιχειρήσεις, γιατί όπως σας είπα, εμείς στοχεύουμε σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα, θα έλεγα, αρκετά πρωτοποριακό πακέτο
που η χρήση του και μόνο δείχνει πόσο καλό είναι για τις επιχειρήσεις και πόσο το θέλουν οι επιχειρήσεις, όπου μαζεύει όλα τα κόστη, αν θέλετε, για πάρα πολλές τραπεζικές εργασίες, που τους τα μειώνει και τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώσουν πολύ μικρότερα κόστη όταν συνεργάζονται μαζί μας. Ενώ παράλληλα, και το δεύτερο είναι ακόμα πιο σημαντικό, έχουμε κάνει συνεργασίες χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, το μέγεθος της τράπεζας για να πάρουμε σημαντικές εκπτώσεις σε πράγματα που χρειάζονται τουριστικές επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, χρειάζεται κάποιος να εκπαιδεύσει το προσωπικό του. Έχουμε εταιρεία που θα πάρει μια πολύ σημαντική έκπτωση αν εκπαιδευτεί εκεί. Χρειάζεται να κάνει digital marketing. Έχουμε κάνει συνεργασία που έχει πολύ σημαντική έκπτωση για digital marketing. Mm. Άρα, εμείς χρησιμοποιούμε το μέγεθος της τράπεζας, εξασφαλίζουμε εκπτώσεις σε πάρα πολλά μη τραπεζικά πράγματα που χρειάζονται τουριστικές επιχειρήσεις και τους τα δίνουμε. Αποτέλεσμα είναι, το 2022 έχουμε 13.000 επιχειρήσεις του τουρισμού που έχουν ενταχθεί μέσα σε αυτό το πακέτο για να υποφεληθούν από όλες αυτές τις σημαντικές εκπτώσεις μόνο στην Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη 13.000 επιχειρήσεις συμμετέχουν στο τουριστικό πακέτο. Άρα, θέλω να πω, προσπαθούμε να βοηθάμε τις επιχειρήσεις του τουρισμού με κάθε μέσο και δίνοντάς τους δυνατότητες να κάνουν τραπεζικά ή και μη τραπεζικά πράγματα που εξυπηρετούν όμως το μεγάλωμα της επιχείρησης. Είπαμε και στην αρχή της κουβέντας ότι θα συναντηθείτε πραγματικά με πάρα πολλούς φορείς αυτές τις ημέρες. Είναι πραγματικά ένα γεμάτο τρίμερο από το Ηράκλειο, το Λασίθι, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη. Και θα έχετε τις συναντήσεις με όλους τους φορείς και με τους επαγγελματίες για όλα αυτά τα οποία προαναφέρετε. Αλλά και το λέω έτσι γιατί θέλω να σας πάω, κύριε Γιανακλή, σε εκείνο το πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά τον κάθε ένα πια από εμάς, δάνεια ιδιωτών και αγορά στεγαστικής πίστης. Γιατί αξίζει να δούμε και πώς κινείται αυτή η αγορά αυτή την ώρα και ποιες κατηγορίες έχουν προβάδισμα, και να το συνεχίσω, και αν υπάρχει διάθεση από τα ελληνικά νοικοκυριά να κινηθούν πιο δυναμικά στον τομέα, ή αυτή η γενικευμένη αβεβαιότητα έχει βάλει φρένο σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Ναι, σωστά τα λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της στεγαστικής πίστης. Θα έλεγα είχαν μειωθεί αρκετά οι τιμές των ακινήτων και αυτό έδωσε έναυσμα μαζί με διάφορα προϊόντα που βγάλαμε και εμείς πρώτοι σαν τράπεζα, παραδείγματος χάρη σταθερού επιτοκίου για πολλά χρόνια, να τα υποφεληθούν πάρα πολλοί πελάτες και πραγματικά να αυξηθεί η αγορά της στεγαστικής πίστης από πολύ χαμηλότερα επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το 2022 η πρώτη εικόνα που έχουμε από το πρώτο πεντάμινο, αν θέλετε, είναι ότι η αγορά σε επίπεδο εκταμιεύσεων έχει μεγαλώσει πολύ σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή είναι της τάξης του 30-40% μεγαλύτερη από την περσινή χρονιά. Άρα βλέπουμε να εκταμιεύονται πολύ περισσότερα δάνεια. Οι νέες αιτήσεις, οι νέες παραγωγές δεν έχουν τόσο μεγάλη αύξηση. Συνήθως ένα δάνειο στεγαστικό, ξέρετε, θέλει και μεγάλη χρονική διάρκεια. Άρα θα έλεγα ότι το πρώτο πεντάμινο, παρά το θέμα του πολέμου, της κρίσης κτλ., βλέπαμε ότι συνέχιζε να υπάρχει μια έντονη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια. Αυτή η ζήτηση έχει συνεχίσει και τον Ιούνιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι και τον Ιούνιο αυξάνεται ο αριθμός των νέων δανείων, απλά με πολύ μικρότερο ρυθμό από τους προηγούμενους μήνες. Αναμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Μα καλά. Όλα αυτά τα... Μα καλά, τόσο ατρόμητοι είμαστε και εμείς από τη δική μας την πλευρά και εσείς από τη δική σας την πλευρά, όταν ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις, οι δυνατές που έχουμε μπροστά μας, που ζούμε και έχουμε και μπροστά μας συνέχεια, και αναφέρομαι στην ακρίβεια και στην ενεργειακή κρίση και στις διαταραχές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην άνοδο του κόστους δανεισμού, κύριε Γιανακλή. Τα λέτε πολύ σωστά. Βέβαια, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τους πελάτες και αυτούς που χρηματοδοτούνται στεγαστικά δάνεια. Και θα καταλάβετε ότι δεν είναι θέμα ατρόμητου. Είναι πιο συντηρητικοί πλέον οι πελάτες. Νομίζω μετά την κρίση, πολλοί πελάτες έχουν κάνει πιο προσεκτικά βήματα από ό,τι θα έλεγε κανείς στο παρελθόν. Τι θέλω να πω. Αν κοιτάξει κανείς το μέσο στεγαστικό δάνειο για αγορά, είναι γύρω στις 80.000 ευρώ. Και μάλιστα το ποσό δηλαδή δεν είναι ένα τεράστιο ποσό, δεν πάει να δανειστεί υπερβολικά κάποιος. Και μάλιστα, αν κοιτάξει κανείς σε σχέση με τα εισοδήματα, ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δανειοδοτήσουμε και παραπάνω από τα ποσά που ζητάνε οι πελάτες έρχονται πολύ ζητώντας λιγότερα ποσά από αυτά που μπορούν. Και μάλιστα επειδή και στα ακίνητα βλέπουμε και μεγαλύτερη αξία από το δάνειο που ζητάνε, και εκεί θα μπορούσαμε να δώσουμε μεγαλύτερο δάνειο, όμως οι πελάτες έρχονται πολύ προσεκτικά.
Και πραγματικά βλέπει κανείς ότι είναι συντηρητικοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη δανειοδότησή τους. Παράλληλα, η αγορά ενός σπιτιού, ξέρετε, δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινάει τον Γενάρη, το αποφασίζουμε το Φλεβάρι και το Μάρτι πήραμε το δάνειο. Προφανώς όλοι αυτοί που πάνε να κάνουν μια αγορά το έχουν σκεφτεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν κάνει τα μαθηματικά τους ότι βγαίνουν οικονομικά και προσπαθούν να κάνουν τη συντηρητική κίνηση που περιέγραψα πριν. Άρα αυτό που βλέπουμε, και μάλιστα το βλέπουμε και από το πόσο κόκκινα δάνεια έχουμε που δεν έχουμε, είναι πάρα πολύ χαμηλά στα στεγαστικά δάνεια, δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έρχονται να κάνουν την κίνηση κάνουν μια συντηρητική κίνηση, αγοράζουν ένα ακίνητο στα μέτρα τους και δεν ξεφεύγουν και έχουν κάνει αρκετά καλά τα μαθηματικά τους πριν έρθουν να προσεγγίσουν την τράπεζα, που ακόμα και η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να τους δώσει μεγαλύτερη δανειοδότηση, δεν τη θέλουν γιατί θέλουν να είναι τόσο όσο χρειάζεται. Άρα αυτό νομίζω ότι βοηθάει να κινούνται με προσεκτικά βήματα οι αγορές των ακινήτων και όχι να έχουν ξεφύγει, αν θέλετε, σε πράγματα που να μην μπορούν εύκολα να τα ελέγξουν οι δανειολήπτες μετά. Κύριε Γιανακλή, οι επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση πού στοχεύουν, ποιο είναι το ζητούμενο, αναπτυξιακά έργα? Κοιτάξτε, δεν γίνεται μια τράπεζα που θέλει να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες να μην έχει επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες της, πρέπει να γνωρίζει τι χρειάζεται, πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται στην κάθε τοπική αγορά. Άρα για μας είναι σημείο επαφής πολύ σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε τη γνώση του τι γίνεται στην περιοχή. Πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα πράγματα τα οποία γίνονται, αλλά φυσικά και για τα αναπτυξιακά έργα, στα οποία η τράπεζά μας, αν θέλετε, είναι πρωταγωνιστή σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά μεγάλα έργα που γίνονται, προσπαθεί να βρίσκεται μέσα. Νομίζω θα έλεγα σε όλες τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις της χώρας, θα δείτε και το όνομα της Eurobank να βρίσκεται δίπλα. Σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την Κρήτη, παραδείγματος χάρη την ηλεκτρική της διασύνδεση, η Eurobank είναι εκεί. Άρα ο σκοπός των επαφών με την τοπική αυτοδιοίκηση αφορά τόσο την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην κάθε αγορά, αλλά και βεβαίως και στη συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα της κάθε περιοχής. Θέλουμε να είμαστε παντού, όπως σας είπα, και να εξυπηρετούμε το σύνολο των Ελλήνων πελατών. Έχετε υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών και το λέω αυτό γιατί θα επισκεφθείτε και τα δικά σας τα καταστήματα εδώ στην Κρήτη της Eurobank. Τι ακριβώς προβλέπει ή περιλαμβάνει, να πω καλύτερα, αυτό το μοντέλο εξυπηρέτησης πελατών? Ναι, ξέρετε, όλοι πλέον έχουν τις μόδες και συζητάνε για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πελατών και πώς όλοι μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά. Εμείς, επειδή πάντα βλέπουμε το ρόλο μας για όλους τους πελάτες, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε εξασφαλίσει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης όλων των πελατών. Άρα έχουμε φτιάξει, αν θέλετε, μία σμίξη του ψηφιακού με το φυσικό κόσμο, το οποίο το ονομάζουμε Digital. Physical, που είναι το κατάστημά μας, οι άνθρωποι μας, τα επιχειρηματικά μας κέντρα, και Digital, που είναι όλος ο ψηφιακός κόσμος. Τι εννοούμε, τι κάνουμε ενώνοντας αυτά? Παραδείγματος χάρη, ένας πελάτης που θέλει να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει μόνο σε ένα κατάστημα για να το πάρει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να είναι και μόνο ψηφιακά, για να μην έχει καμία βοήθεια και να τα κάνει όλα ηλεκτρονικά μόνος. Έχουμε τη δυνατότητα, αν ξεκινήσει κάποιος μια αίτηση από τον ψηφιακό κόσμο και χρειαστεί βοήθεια κάπου, να μην χρειάζεται να επισκεφτεί κατάστημα, μέσω μιας βιντεοκλήσης παραδείγματος χάρη, μπορεί να ολοκληρώσει όλο το ταξίδι του στεγαστικού δανείου χωρίς να φύγει ποτέ από το σπίτι του, από την επιχείρησή του, από τον καναπέ του, από τη βολή του. Άρα προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο θα βρίσκεται όπου χρειάζεται ο πελάτης μας, όταν μας χρειάζεται ο πελάτης μας, για να μπορέσει να εξυπηρετεί την κάθε του ανάγκη, παντρεύοντας τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο, με τους ανθρώπους μας, την αμεσότητα και τη γνώση των δικών μας ανθρώπων. Σήμερα Ηράκλειο, αύριο Λασίθι, μετά Ρέθυμνο και Χανιά, έτσι? Σωστά. Σωστά. Θα πάμε σε όλους τους νομούς. Έχουμε να επισκεφθούμε πάρα πολλούς πελάτες, πάρα πολλούς συνεργάτες, πάρα πολλούς ανθρώπους δικούς μας που είναι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την τράπεζα στην κάθε τοπική περιοχή. Άρα έχουμε, όπως λέτε, πάρα πολλές επισκέψεις να κάνουμε τις επόμενες τρεις μέρες. Μάλιστα. Τουρισμός, αγροδιατροφή, όπως είπατε και στην αρχή, ακαδημαϊκή έρευνα, ψηφιακή καινοτομία, υψηλή κατάρτιση, ανθρώπινο δυναμικό, πράσινη ενέργεια, είναι όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά σας σε αυτές τις ημέρες που θα βρίσκεστε εδώ. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ευχηθώ να είναι όλα καλά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια, κύριε Γιανακλή.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουλγαρίδου, για τη φιλοξενία. Καλά να είστε. Καλή σας ημέρα. Από τον 984, Γενικός Διευθυντής Γενικής Τραπεζικής της Eurobank, ο κύριος Ιάκωβος Γιανακλής, που μόλις ακούγατε.